Είμαστε σε ένα ευλογημένο τόπο που τον έχουμε μάθει από τα σχολικά μας χρόνια με προσωπικότητες όπως είναι η Σαφό και αργότερα ο Αλκαίος και ο Θεόφιλος και ο Οδυσσέας Ελίτης και ο Στρατής Μυριβίλης και τόσοι άλλοι, διάσπαρτο από κομμάτια πολιτισμού διαμέσου των αιώνων και με προϊόντα τα οποία κανονικά πρέπει να κάνουν το γύρο του κόσμου. Είναι σίγουρο ότι η αναγωγή στο προγονικό παρελθόν ανοίγει οδούς και δρόμους και ιδιαίτερα για τους νέους ανθρώπους. Βεβαίως, το προγονικό παρελθόν δεν ήταν πάντα απαλλαγμένο λαθών και ζωφερών καταστάσεων, όμως από αυτά τα λάθη, ακριβώς από τα λάθη του παρελθόντος, πρέπει να διδαχτούμε, να φροντίσουμε μάλλον να κρατήσουμε τα καλά, να κρατήσουμε τις όμορφες μέρες, τις μέρες δόξας, τις μέρες νίκης και βάσει αυτών των ημερών να πορευθούμε. Η σύμβαση του ΟΗΕ μας λέει ότι η αναπηρία δεν είναι πρόβλημα όπως το εννοούσανε παλιά που αφορούσε τα άτομα με αναπηρία και τις οικογένειές τους. Αφορά την κοινωνία. Το δικό μας το Υπουργείο, το Υπουργείο Περιβάλλοντος, ασχολείται όπως γνωρίζετε με την προστασία της βιοποικιλότητας, με την προστασία του περιβάλλοντος και έχουμε μια μεγάλη επιλογή προγραμμάτων τα οποία ήρθαμε να παρουσιάσουμε και να παροτρύνουμε τους τοπικούς παράγοντες να υποβάλουν προτάσεις, τις οποίες εμείς βεβαίως θα τις δούμε με μεγάλη προσοχή και ανοιχτή διάθεση. Το 1821 ο πληθυσμός της Λέσβου ήταν μικτός. Η πλειοψηφία ήταν χριστιανή. Πρέπει να ήταν γύρω στις 70.000 συνολικός πληθυσμός και γύρω στις 60-65.000 ήταν χριστιανοί. Υπερτερούσαν πληθυσμιακά, διοικητικά την διοίκηση την ασκούσαν οι Οθωμανοί. Ώστε οποιαδήποτε συζήτηση για συγκυβερνήσεις βάσει δημοσκοπικών δεδομένων και όχι βάσει της πραγματικής λαϊκής ετιμιγορίας του ελληνικού λαού περιφρονεί τον ελληνικό λαό. Θα μου επιτρέψετε, εμένα αυτής της στόχος μου δεν είναι αλλοξοκητό ούτε προς τον Τσίπρα, ούτε προς τον Μητσοτάκη. Έχω μόνο ένα στόχο. Να μεγαλώσει ξανά η δημοκρατική παράταξη. Και αν πάρει ένα ισχυρό διψήφιο ποσοστό, τότε αντί να ρωτάτε εμένα με ποιους θα πάμε να ρωτάτε αυτούς αν θα έρθουν μαζί μας. Έχει την ευκαιρία η Περιφερειακή Αρχή αυτή τη στιγμή να δημιουργεί, να θέτει τις βάσεις και να διεκδικεί τη χρηματοδότηση ενός ψηφιακού μουσείου που θα αναφέρει τι. Θα αναφέρει τα ιστορικά στοιχεία από το 1821, την εποχή του Μεσοπολέμου, του Πολέμου κτλ. Μέχρι το σήμερα. Η ιστορία του Ρωμαϊκού Υδραγωγείου πάει πάρα πολύ παλιά. Έχει μια ηλικία κάπου 2.000 χρόνια. Και είναι βέβαιο ότι αν δουλέψουμε συντονισμένα όλες οι δυνάμεις μαζί, αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού και η κεντρική κυβέρνηση, είναι βέβαιο ότι μπορούμε να ικανοποιήσουμε πολύ περισσότερα πράγματα. Το περιοδικό αυτό τώρα είναι εξειδικευμένο, με την έννοια ότι απευθύνεται κυρίως στους φιλοτελιστές. Φυσικά περιέχει και θέματα που μπορεί να τα διαβάσει και κάποιος που δεν είναι φιλοτελιστής, γιατί όπως σας είπα και πριν, ο φιλοτελισμός συνδέεται άρρηκτα με την ιστορία. Οπότε και κάποιος που δεν είναι φιλοτελιστής, να τον ενδιαφέρει η ιστορία. Μπορεί να το διαβάσει ή θα βρει θέματα μέσα εκεί που είναι του ενδιαφέροντός του. Και από το Ταμείο Ανάκαμψης πρέπει να χρηματοδοτηθούν καινούργια εργαλεία που να στηρίξουν επιχειρηματικότητα και αγροτικό τομέα στα νησιά μας. Ο αγροτικός τομέας είναι η ραχοκοκαλιά της τοπικής οικονομίας, άρα θεωρώ ότι είναι επιτακτική ανάγκη να υπάρξουν και νέες πολιτικές που να μείνει ο τομέας αυτός ζωντανός. Θέλουμε να δείξουμε ότι η σύγχρονη τέχνη έχει αυτή τη δύναμη να αναδεικνύει αξίες των καιρών μας και θέλουμε πολύ να φέρουμε τη σύγχρονη τέχνη κοντά στο ευρύ κοινό. Η γνώμη μου ήταν ότι θα έπρεπε ένας Δήμος να έχει όλα τα σχολιά, όλους τους τύπους των σχολείων που μπορεί να έχει. Ξεκινήσαμε με το Εσπερινό ΕΠΑΛ, συνεχίσαμε με το Μουσικό Γυμνάσιο. Αυτό που σας λέω είναι ότι θα συνεχίσουμε με ό,τι άλλο κρίνουμε ότι χρειάζεται ένας Δήμος. Το Αιγαίο είναι αυτό που γέννησε την αυπηγική τέχνη. Εδώ πρωτοεμφανίστηκε, πριν από 10.000 τουλάχιστον χρόνια, έχουμε τη μεταφορά οψιδιανού, το οποίο με κάποια σχέδια μεταφερόταν. Μας πήρε εμένα και τον αδερφό μου, ο πατέρας μου και μας έμαθε την τέχνη.
Είναι βαριά δουλειά. Και ειδικά άμα δουλεύεις στο καμίνι και με τον καύσωνα, είναι πάρα πολύ βαριά δουλειά. Έχω μάθει στη ζωή μου να ό,τι αρχίζω να προσπαθήσω να το τελειώνω. Θεωρώ ότι έχουμε ξεκινήσει ένα πολύ μεγάλο έργο σε δημοτική σχέση και είναι αδιανόητο για μένα, τουλάχιστον όπως το βλέπω αυτή τη στιγμή, να το αφήσω στη μέση. Οι επιπτώσεις, όπως έχουμε ξανασυζητήσει, της προηγούμενης μεταρρύθμισης που έγινε με τη διεύρυνση και την πανεπιστημιοποίηση των ΤΕΙ, είδαμε ότι έφερε από τις προηγούμενες εξετάσεις πολύ αρνητικές επιπτώσεις στο πανεπιστήμιο και συζητήσαμε πώς δεν μπορεί να αιτιολογηθούν χαμηλές βάσεις συγκρινόμενες με το επίπεδο ακαδημαϊκής αριστείας που τεκμέρεται και εθνικός και διεθνώς. Από μικρή δεν είχα ούτε κάποια κλίση, ούτε αγιογραφούσα ποτέ. Ούτε ζωγράφιζα καν. Όταν ο γιος μου ήταν 11 χρονών, τον έγραψα σε μία σχολή στην Ερτέκο. Και επειδή ήταν πολύ ταλαντούχος, τον έβαλαν στο τμήμα γεωγραφίας των ενηλίκων. Τότε εγώ έκανα την τεχνική παλαίωσης πάνω σε ξύλο, με χαρτί και με χειροποίητη κορνίζα, μόνο και μόνο για να ξεφύγω. Ένα κύριο αίτημά μας είναι ότι πρέπει να συμμετάσχουμε στις αποφάσεις που παίρνονται για τον κλάδο μας, γιατί υπάρχουν πολλά μέτρα ή που παίρνονται οριζόντια που θεωρούμε ότι είναι άνισα για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις και τις μικρές. Υπάρχει ένα ποσοστό περίπου το 25% του κλάδου που δεν έχει πάρει καμία στήριξη. Και όσο η εστίαση και οι κλάδοι γύρω έχουν τόσο σημαντικά προβλήματα που αποκλείεται ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό πελατολογίου από τα μαγαζιά μας, στην εστίαση συγκεκριμένα είναι πάνω από το 50% που δεν μπορεί να εισέλθει, θα πρέπει αναλόγως να υπάρχουν και τα αντίστοιχα μέτρα στήριξης για να μπορέσει να επιβιώσει ο κλάδος. Οπότε καλό είναι να αιμοδοτούμε πριν βρεθούμε στην ανάγκη. Η ζωγράφος Μαρία Γιαννίκου γεννήθηκε στη Μυτιλίνη. Σπούδασε ζωγραφική στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και το 1998 ξεκίνησε σπουδές χαρακτικής στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας. Από το 1996 συμμετείχε σε πολλές ομαδικές και ατομικές εκθέσεις. Έργα της βρίσκονται σε δημόσιες και ιδιωτικές συλλογές στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Είναι μια ιστορία που ξεκινάει από πολύ πολύ νωρίς, όταν ήμασταν ακόμα στο σχολείο. Μια πολύ καλή κατηχητική δραστηριότητα, πρωτοποριακή και πρωτόγνωρη. Να σημειώσουμε και να το ξέρετε, γιατί θα πεθάνω, ποιος θα το ξέρει αυτό, ότι ο Άγιος Θεράποντας ήταν ο πρώτος πανελλαδικά που είχε ιστοσελίδα τη στιγμή κατά την οποία δεν είχε ούτε η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, ούτε η Αρχιεπισκοπή Αθηνών. Οι δόσεις καθυστερούν πάρα πολύ. Βέβαια τώρα βρήκαμε και πρόβλημα με τον κορονοϊό. Λόγω των ατασταλιών που γινόταν και που γίνονται και συνεχίζονται να γίνονται στις τιμές του ελαιολάδου, θέλησα να αναλάβω να πάρω τα ηνία στα χέρια μου. Οπότε φρόντισα να κάνω ένα τυποποιητήριο και να έρθω σε επαφή με τους αγοραστές και με τους καταναλωτές. Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Μυτιλίνης ξεκίνησε αρχικά ως Δημοτική Βιβλιοθήκη το 1945 και το 1952 γίνεται δημόσια, δηλαδή ανήκει πλέον στο Υπουργείο Παιδείας. Αριθμεί αυτή τη στιγμή με βάση το βιβλίο εισαγωγής με τις επίσημες καταγραφές πάνω από 110.000. Το παλαιότερο βιβλίο είναι του 1523, είναι εκδόσεις Βασιλείας στην Ελβετία και είναι έργα του Ομήρου. Πρώτα λέγανε κάντε ένα σχολείο, τώρα λένε κάντε ένα γεροκομείο. Γιατί τα χωριά μας έχουν μείνει μόνο γέροντες. Να είμαστε καλά μέσα σε αυτό το δύσκολο, μέσα σε αυτή τη δύσκολη πορεία που περνάμε τώρα, να πηγαίνουμε τα ταξίδια μας επάνω γενικά Βόρειο Ελλάδα μαζί με τα φιλαράκια τα υπόλοιπα και να μπορούμε να πάμε να πίνουμε και κάνα μπουκαλάκι, γιατί αυτά θα αναμείνουν στα τελευταία. Για μένα το στοίχημα, το έχω πει πολλές φορές δηλαδή και δεν έχω αλλάξει γνώμη, είναι η μακροχρόνια υπανάπτυξη που υπάρχει να αναστραφεί. Στόχο έχουν να μείνουμε όλοι όρθιοι ουσιαστικά μετά από αυτή την πανδημία που και αναπάντεχη ήταν και έχει φοβερές προεκτάσεις. Πρέπει να γνωρίζουμε όλοι στο νησί μας ότι έχουμε το μεγαλύτερο ποσοστό μεσογειακής αναιμίας στην Ελλάδα. Από την πρώτη τάξη συνέβη να είχα έναν εμπνευσμένο δάσκαλο,
ο οποίος μετά πήγε στο στρατό, πολέμησε στην Πίνδο και ξαναγύρισε όταν πια εγώ ήμουνα στην πέμπτη τάξη και στην έκτη. Και μπορώ να πω γιατί το θυμάμαι. Θυμάμαι την πρώτη, θυμάμαι την τρίτη, θυμάμαι την πέμπτη και την έκτη. Τώρα, γιατί? Γιατί αυτές οι τέσσερες χρονιές συμπίπτουν με εμπνευσμένους δασκάλους. Μεγάλη υπόθεση. Από τη δεύτερη τάξη και την τέταρτη τάξη δεν έχω καμιά ανάμνηση. Και θα έλεγα το κάθε ένα έκθεμα το οποίο εμφανίζεται στο χώρο αυτό έχει μια δική του ιστορία να μας πει και γι' αυτό όλα τα εκθέματα είναι πολύτιμα, διηγούνται όλα μαζί μια μοναδική ιστορία, την ιστορία αυτού του μνημείου, του δάσους που σκεπάστηκε από την ηφαιστιακή στάχτη πριν από 20 εκατομμύρια χρόνια και μπορούμε να πούμε ότι οι φυσικές διεργασίες στο Αιγαίο μπορεί να στέρισαν από αυτό το οικοσύστημα τη ζωή, του χάρισαν όμως την Αθανασία. Έχουμε την τύχη να βρισκόμαστε στη Λέσβο, που είναι ο τρίτος γαλακτοπαραγωγός νομός στην Ελλάδα, ένα μέρος πολύ καλό για βόσκηση γαλακτοπαραγωγικών ζώων, διότι βόσκουν και σε παραθαλάσσια, αλλά και σε ορεινά λιβάδια. Το 2014 που ξεκινήσαμε, η προσπάθειά μας εντοπίζεται στην ανάδειξη του πλούτου των συστατικών που περιέχει το λεσβιακό ελαιόλαδο, τόσο από την Αδραμητιανή όσο και από την Κολοβή, αλλά και τις άλλες ποικιλίες του νησιού. Μάλιστα τότε, το 2014, υπήρχαν ελάχιστες αναφορές που αναφέρονταν σε αυτές τις ποικιλίες ως υποδιέστερες ποιοτικά. Αυτό δεν μπορούσαμε να το δεχτούμε, επειδή βιωματικά γνωρίζουμε ότι δεν ισχύει αυτό. Το θετικό λοιπόν το πλεονέκτημα κλείνοντας, γιατί είναι τόσο σημαντικό ένα τμήμα αρκετά καινοτόμο όπως είναι το τμήμα πολιτισμικής τεχνολογίας και επικοινωνίας, είναι γιατί δίνει βασικά εφόδια στους φοιτητές και τις φοιτήτριές του, αλλά ταυτόχρονα τους δίνει και τη δυνατότητα να χτίζουν το δικό τους μονοπάτι που εκείνοι θέλουν να ακολουθήσουν από το προπτυχιακό κιόλας επίπεδο. Όταν τελείωσε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος και η αλληλοσφαγή του εμφυλίου, σχεδόν η μισή Ελλάδα μετανάστευσε. Άλλοι στην Αμερική, άλλοι στον Καναδά, Γερμανία. Οι πιο πολλοί πήγαν στην Αυστραλία. Το 2021 μας βρίσκει το αιμοδυναμικό, το οποίο μετά από πολλή προσπάθεια, πολύ κόπο, μπορέσαμε και το θέσαμε σε λειτουργία. Σας ευχόμαστε καλή χρονιά, με υγεία και ευτυχία σε όλους. Προσπαθώ να περνάω το μήνυμα της ανακύκλωσης, αν είναι από ανακυκλώσιμα υλικά φτιαγμένο, γιατί δεν κάνω μόνο από ανακυκλώσιμα υλικά, είτε να περάσω κάποιο μήνυμα, ένα νόημα, προσπαθώντας να κάνω τον κόσμο καλύτερο. Γιατί δεν ξέρω αν έχει νόημα να κάνεις τέχνη μόνο για την τέχνη και μόνο για την ομορφιά και μόνο για να διακοσμήσεις ένα σαλόνι, ας πούμε, ή μια γκαλερί. Σημασία έχει να μπορεί να βγει και ένα σωστό νόημα, ένα μήνυμα, κάτι. Άρχισε να γίνεται δηλαδή κάτι ωραίο. Ευαισθητοποιηθήκαν και βοηθήσε όλο το χωριό. Επίσης, βοήθησαν οι γυναίκες του συλλόγου και ιδιαίτερα το Διοικητικό Συμβούλιο για να μπορέσει να στηθεί όλο αυτό. Είναι ένα μήνυμα και προς την νεολαία και σε όλο τον κόσμο ότι κανένας αγώνας δεν πάει χαμένος. Η οργανωμένη απειθαρχία και ανυπακοή σε οποιονδήποτε δυνάστη μπορεί να φέρει αποτέλεσμα με τον οργανωμένο αγώνα της νεολαίας και τελώς, η νεολαία που πάντα είναι πρωτοπόρα. Ότι ο Θεόφιλος, αν και κατονομάζεται ναΐβ συνεχώς, τελικά ίσως και να μην είναι. Ήξερε ο ίδιος πολύ καλά τη ζωγράφιζε, γνώριζε την αξία του παρόλο που ήταν κλωτσοσκούφι για πάρα πολλούς και στον τόπο καταγωγής του και στον τόπο που προσπάθησε να επιζήσει, το Πήλιο δηλαδή. Ο ίδιος όμως δεν ήταν μία τυχαία περίπτωση. Επιδίωξη της Δημοτικής αυτής αρχής, αλλά και της πλειοψηφίας του Δημοτικού μας Συμβουλίου, είναι επίλυση του μεταναστευτικού ζητήματος, ένα ζήτημα που ταλανίζει το νησί της Λέσβο εδώ και μια πενταετία. Όλα τα μέλια του τόπου μας, της Ελλάδας μας, είναι μοναδικά, γιατί η Ελλάδα μας είναι μοναδική. Πώς να το κάνουμε? Ένας συνεταιρισμός ο οποίος τα τελευταία χρόνια είχε μια ραγδαία ανάπτυξη. Αυτό φαίνεται και από τα οικονομικά μας στοιχεία. Είναι ένας συνεταιρισμός ο οποίος είναι ο μεγαλύτερος συνεταιρισμός στο Βόρειο Αιγαίο, σύμφωνα με τον κύκλο εργασιών.
και για εμάς τη διοίκηση που είμαστε εδώ και 20 χρόνια, είναι το κόσμημα της περιοχής μας. Ο στόχος της νέας ΚΑΠ είναι να πετύχουμε την κοινωνική συνοχή, να πετύχουμε την περιφερειακή ανάπτυξη, να βάλουμε όσο περισσότερους νέους στο επάγγελμα, στην παραγωγή, να αυξήσουμε το εισόδημα των αγροτών, να δώσουμε προστιθέμενη αξία στα προϊόντα μας και όλα αυτά μέσα σε μια διαδικασία πράσινης μετάβασης που όλοι έχουμε αντιληφθεί πόσο αναγκαία είναι στο πλαίσιο της κλιματικής κρίσης που ζούμε. Είμαι 70 χρονών, έφυγα από εδώ το 2014-2015 και γύρισα όταν πήρα τη σύνταξη, γιατί μου άρεσε ο τόπος μου και μου αρέσει, γι' αυτό μένω εδώ. Αυτό ήταν το σχολείο εδώ. Μέχρι το 69 με 70 είχαμε σχολείο. 24-25 πουλιά, 26 αναλόγως. 30-35. Είχε πιο πουλιά, είχε παλιά. Ναι. Ο κόσμος τότε, με την κουλτούρα που είχε, επειδή δεν υπήρχαν ραδιόφωνα, δεν υπήρχαν τηλεοράσεις, δεν υπήρχε ρεύμα. Μαζευόταν τα απογεύματα. Όλα αυτά μαζευόντουσαν στις λεγόμενες γειτονιές. Καθόντουσαν στις πόρτες. Παρέες, δηλαδή έβλεπε μια γειτονιά εδώ, μια άλλη γειτονιά πιο πέρα. Βγαίναν και εγώ, παιδί που ήμουν 3-4 χρόνια που θυμάμαι, γιατί μέναμε εδώ στην περιοχή, έβρισκε ζωή, έβρισκε κόσμο. Φυσικά ήταν μέχρι που νύχτωνε. Μόλις νύχτωνε, όλοι πηγαίναν για ύπνο και πρωί-πρωί ήταν στα χωράφια στις δουλειές τους. Είναι το πρώτο ανάλογο εγχείρημα το οποίο γίνεται στην επικράτεια. Δεν έχει υπάρξει άλλο τέτοιο προηγούμενο. Και γι' αυτό και εμείς επενδύουμε ελπίδες για να είμαστε σε θέση να αλλάξουμε τον ΕΛΓΑ προς το καλύτερο με την έννοια του να βρίσκεται κοντά στον παραγωγό. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μία ανάκαμψη και θα πω δεν είναι μόνο από την πανδημία, αλλά γενικά πέρασε μία, θα έλεγα, μία κακή περίοδος για το κλάδο των μηχανικών. Βλέπουμε μία ανάκαμψη εδώ και 2 χρόνια, διότι μπορώ να το πω ακόμα και στα ιδιωτικά έργα φαίνονται να έχουν διπλασιαστεί οι άδειες σε σχέση με το 2016 και 2017 και επομένως υπάρχει ανάκαμψη. Επίσης η ίδια ανάκαμψη παρατηρείται και στα δημόσια έργα, διότι τόσο ο Δήμος Μυτιλήνης όσο και ο Δήμος Δυτικής Λέσβου βγάζει συνεχώς έργα προς δημοπράτηση. Το έργο έχει συνολικό μήκος 47 χιλιόμετρα, εκ των οποίων τα 21 χιλιόμετρα είναι αναβάθμιση της υφιστάμενης κυκλοφορίας, όπως σε αυτό το σημείο που βρισκόμαστε τώρα, και τα υπόλοιπα είναι χάραξη σε νέα τμήματα της οδού. Από εκεί και πέρα η κυβέρνηση συνεχίζει την ίδια πολιτική της φύλαξης των συνόρων, του περιορισμού των ροών, της αποσυμφόρησης των νησιών, του περιορισμού της κρίσης για τις τοπικές κοινωνίες, όπως ακριβώς δεσμευτήκαμε στα νησιά του Αιγαίου. Με όλη τη δύναμη της ψυχής μου να πάψουν να απελπίζονται, να πάψουν να στενοχωριούνται, να πάψουν να αγχώνονται, να πάψουν να βλέπουν στα ίντερνετ όλη τη μαυρίλα και όλο το φόβο και όλα τα διέξοδα και να έρθουν να αγκαλιαστούμε και να πάρουμε όρεξη και να πάρουμε τρέλα για ζωή και να πάρουμε ζωντάνια για ζωή και να προχωρήσουμε και να βρούμε και το Θεό και να τον έχουμε πατέρα. Δεν είμαι από αυτούς που ψάχνουν το Θεό μόνο. Είμαι από αυτούς που θέλουν να έχουμε τη ζωή και το Θεό μαζί. Να έχουμε ζωή και Θεό. Έτσι μας θέλει και αυτός. Γιατί είναι πατέρας μας. Πονάει όταν πονάμε. Το είπαμε, το κάναμε. Η δομή της ντροπής κλείνει. Η νέα δομή λειτουργεί ήδη. Ο χώρος αυτός, αμφιθεατρικός, πανέμορφος χώρος, αποδίδεται στην τοπική κοινωνία, όπως ακριβώς είχαμε δεσμευθεί. Είναι αθλητισμός. Παίρνει πολλά χρόνια να αποκτήσεις την τεχνική της σωστής υπασίας και ήταν ο μεγάλος μου έρωτας. Βέβαια δεν είμαστε ενάντια στα μέτρα αυτά, αλλά θα μπορούσε να γίνουμε κάποιο άλλο τρόπο. Και το πιο ξύμορο της υπόθεσης είναι ότι αφήνει ελεύθερα τα σούπερ μάρκετ, να μπορεί να μπει ο καταναλωτής μέσα χωρίς την ένδειξη κάποιου πιστοποιητικού ή rapid test. Και ξέρουμε και από την προηγούμενη περίοδο ότι ο ιός είχε μεγάλη διασπορά στα σούπερ μάρκετ,
γιατί έχουν μεγάλη επισκεψιμότητα. Ενώ στα δικά μας καταστήματα θα μπουν 2, 3, 5, 10 άτομα, εκεί μπαίνουν συνέχεια πάρα πολλά άτομα. Και όχι για νέες δομές. Για τις νέες δομές, αν τεθεί θέμα, θα απαντήσουμε. Είμαστε εναντίον κάθε νέας δομής, είμαστε εναντίον κάθε νέας εγκαταστάσεως. Είναι και άλλη ποιότητα των ανθρώπων στον Νότιο Αιγαίο, εκείνων που ηγούνται όλο του Νότιου Αιγαίου, των δημάρχων, των περιφερειακών κτλ. Και το θυμάμαι αυτά από πολλά χρόνια τώρα. Πάντα ήταν πάρα πολλά βήματα μπροστά από εμάς. Εδώ δυστυχώς είμαστε δύο δήμοι και μια περιφέρεια και είναι τρία διαφορετικά μαγαζιά. Σαν να μην πέρασε, επαναλαμβάνω, μία μέρα από την εποχή που η Νέα Δημοκρατία χρεοκόπησε τη χώρα και εν συνεχεία διαχειρίστηκε τελείως αποτυχημένα, ειδικά την περίοδο Σαμαρά, τις τύχες της χώρας. Το πρωί ακόμα είναι συγκεχημένη η κατάσταση. Βέβαια από τα ραδιόφωνα ακούγονται εμβατήρια, διαταγές αποφασίζομεν και διατάζομεν. Τα αυτοκίνητα μεγάφωνα φωνάζουν απαγορεύεται η κυκλοφορία από τη δύση του ηλίου. Από το απόγευμα που ξεκαθαρίζει καταφέρνουν να κάνουν κυβέρνηση διάφορες ομάδες της Χούντας στην Αθήνα, αρχίζουν οι συλλήψεις βάσει του σχεδίου Περικλής που προϋπήρχε. Να πούμε ότι η πανδημία ήταν μια πρωτόγνωρη. Το τελευταίο διάστημα, το τελευταίο 1,5 χρόνο, ζήσαμε πρωτόγνωρες καταστάσεις που δεν τις έχουν ξαναζήσει. Όλοι μας και όλη η κοινωνία, αλλά κυρίως οι επιχειρήσεις, ήταν αυτές που δέχθηκαν και τις επιπτώσεις. Θέλω να πω ότι η Ελλάδα μας μπορεί να πάει μπροστά, μπορεί να ξεφύγει. Πρώτον, εάν τους πολιτικούς που ψηφίζει ο ελληνικός λαός είναι πατριώτες, αλλά να είναι λίγο ακόμα πατριώτες. Και δεύτερον, χρειαζόμαστε επενδύσεις. Στόχος μας είναι ένας, η εφαρμογή των μέτρων και όχι βεβαίως η παραβάση. Βρισκόμαστε στην περιοχή Πασπαλά της κοινότητας Λαμπουμήλων, στο Ρωμαϊκό Υδραγωγείο, ένα τμήμα που ξεκινάει από τους πρόποδες του Ολύμπου και φτάνει στη Μυτιλίνη. Κλαίγανε όλοι που συμμετείχαν στις αποστολές. Εκείνοι τιμούν τους ήρωες και την πατρίδα. Εμείς, τα έχουμε καταχωνιασμένα πλέον στα υπόγεια των σχολείων. Το μουσείο πρωτολειτουργήσε, άνοιξε τις πύλες του στο κοινό το 2006. Είναι ένα ζωντανό κύτταρο καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Ενδιαφέρομαι για τον τόπο μου, αγαπώ τον τόπο μου. Έχω αποδείξει μέχρι τώρα τουλάχιστον ότι κατάφερα να κάνω κάποια πράγματα για το κλάδο μου. Αλλά ευελπιστώ ότι τα σπίτια θα γίνουν. Ήδη, όπως σας είπα και πριν, οι κάτοικοι έχουν ξεκινήσει και χτίζουν τα σπίτια. Τα ναρκωτικά είναι πολύ εύκολο να μπουν στη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά πρέπει να επισημάνω ότι παίζουν πάρα πολλοί παράγοντες ρόλο και σύνθετοι παράγοντες, οι οποίοι αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Αυτή τη στιγμή στην κατοχή της Σιλέσια έχει δύο χειρόγραφα βιβλία του Βενιαμίν του Λεσβίου, το 1870, τη φυσική του, την οποία έχουμε κάνει πανομοιοτυπία σε 1500 βιβλία, τα οποία μας στήχησαν 60.000 ευρώ, και το ένα Ευαγγέλιο. Αυτά φυλάσσονται στο ειδικό χρηματοκιβώτιο για αποφυγή κινδύνου, πυρκαγιών κτλ. Πιέζουμε, θέλουμε να γίνει ένας ντόκος, γιατί όταν έχουμε ένα ντόκο, σας επαναλαμβάνω, το οποίο δημιουργεί ασφάλεια στο πλοίο, θα μπορέσουν να προσεγγίσουν πολλά πλοία εξωτερικού και εμπορικά. Έτσι. Να κουβεντιάσουμε για το κομμάτι το εμπορικό. Σας λέω πάλι ότι πέρα από το κομμάτι της κουραζιέρας, το νησί μας είναι πάνω στη Ρώτα. Από τη Μαύρη Θάλασσα, ξέρετε τι πλοία περνάνε καθημερινά, τάνκερ, black carrier, κοντενεράδικα, για να κατεβούν για τη Μεσόγειο. Μπορούσε να γίνει σταθμός εδώ ανεφοδιασμού, λιπαντικών, τροφοδοσίας, όταν ξέρω ότι το πλοίο θα πέσει δίπλα. Δεν σημαίνει ότι ο ένας ντόκος θα χρησιμεύσει και θα είναι αποκλειστικά και μόνο για την κουραζιέρα. Το έθιμο των Κουδουνάτων έχει βαθιές ρίζες μέσα στο χρόνο και συνδέεται άρρηκτα με το μεσότοπο. Απόκριες χωρίς κουδουνάτες στο μεσότοπο δεν γίνονται ποτέ.
Το νέο ΕΣΠΑ λοιπόν χρηματοδοτεί δράσεις για την επιχειρηματικότητα, δράσεις για το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή, δράσεις κλασικές για οδοποιίες και λιμάνια, ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα για την χωρική ανάπτυξη είτε των πόλεων είτε των περιαστικών περιοχών και δράσεις για το ανθρώπινο δυναμικό. Σίγουρα υπάρχουν προβλήματα, αλλά μας δίνονται και ευκαιρίες και θα πρέπει να είμαστε ανοιχτοί στον συνάνθρωπό μας, ιδιαίτερα στην ανάγκη του. Σχεδόν 2 χρόνια τώρα, ολόκληρος ο πλανήτης βρίσκεται αντιμέτωπος με το θανατηφόρο ιό του COVID-19. Μια ασθένεια που έχει αλλάξει άρδιν την καθημερινότητά μας, έχει επηρεάσει τη λειτουργία σχεδόν κάθε δομής της κοινωνίας μας, έχει γονατίσει το σύστημα υγείας, το κυριότερο δε απειλεί τη ζωή τη δική μας, το συγγενό μας και όλο το συνανθρώπου μας. Φυσικά τίποτα δεν γίνεται χωρίς κόπο, χωρίς δυσκολία, χωρίς στερήσεις, σε όλους τους τομείς της ζωής μας. Οπότε όχι, ποτέ δεν είναι αργά για μένα, για κανέναν άνθρωπο να ξεκινήσει να κάνει τον ήρωα την πραγματικότητα. Το κέντρο πρόληψης λίγο πριν από την έναρξη της καραντίνας είχε ξεκινήσει την υλοποίηση ενός πολύ μεγάλου προγράμματος πρόληψης και προαγωγής της ψυχικής υγείας των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου της Μόριας, κατόπιν αιτήματος του Διευθυντή του Σχολείου και με την συνεργασία του κυρίου Μπούμπα, ο οποίος είναι συντονιστής εκπαιδευτικού έργου Λέσβου και Λίμνου. Αυτό που χρειαζόμαστε όλοι, με ό,τι και αν, σε όποιο τομέα και αν δραστηριοποιούμαστε, είναι η διαβίου μάθηση. Και είναι το α και το ω προκειμένου κάποιος να μπορεί με στέρεα βήματα να προχωράει σε αυτό που κάνει. Οι υπηρεσίες στο Κέντρο Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης παρέχονται δωρεάν. Σκοπός του κέντρου είναι η παροχή υπηρεσιών υγείας και λειτουργικής αποκατάστασης σε ασθενείς οι οποίοι πάσχουν από παθήσεις μυϊκού, νευρικού, εριστικού, κυκλοφορικού και αναπνευστικού συστήματος. Στην Ανεμότια τιμούσαν από παλαιά την Αγία Μεγαλομάρτυρα Εκατερίνη και γι' αυτό μέχρι σήμερα την ευλαβούμαστε πολύ. Υπάρχει προσκυνητάρι σε όλα τα παρεκκλήσια και στους ναούς μας και στο σημείο μάλιστα που υπήρχε αυτός ο ναός η Αγία Κατερίνη, ο οποίος δεν σώζεται, διότι με την εισβολή των Τούρκων στο νησί μας καταστράφηκε ολοσχερός. Μιλάμε τώρα, είμαστε στα χρόνια μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης. Και στο σημείο μόνο αυτό που ξέρουμε ότι υπήρχε η παλιά Αγία Κατερίνη, τα τελευταία χρόνια έχει χτιστεί ένα νέο εκκλησάκι, επωνόματι της Αγίας Κατερίνης, μόνο και μόνο για να μας θυμίζει ότι κάποτε εκεί υπήρχε η Αγία Κατερίνη και ότι οι πρόγονοι μας τιμούσαν αυτή τη μεγάλη Αγία. Μετά έγινε η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, η οποία δεν καταστράφηκε όπως η Αγία Κατερίνη, αλλά επειδή αυξήθηκε το χωριό σε δυναμικότητα, αναγκάστηκαν οι κάτοικοι να κάνουν αυτόν εδώ τον μεγαλύτερο ναό. Δεν ξεκίνησε για επένδυση, έτσι. Ξεκίνησα από την αγάπη μου στο χωριό και στο περιβάλλον. Ξεκίνησα πριν 15 χρόνια να προσπαθήσω να κάνω αυτό το περιβάλλον να είναι βιώσιμο. Η Νέα Δημοκρατία, παρά τις αντιξοότητες, παρά την πανδημία, παρά την οικονομική κρίση, παρά τα συνεχή προβλήματα, με τα περιβαλλοντολογικά προβλήματα, έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη των πολιτών. Λέω εκ των προτέρων ότι το 2022 θα είναι ένα έτος που θα γίνουν τόσα πολλά έργα και θα αποδειχθεί ότι είναι το πιο δημιουργικό έτος στην ιστορία του Δήμου Μυτιλίνιες. Διερευνήσαμε στην περιοχή του Οθωμανικού, της Οθωμανικής πηγής που υπάρχει ακριβώς πίσω μας, την αποκάλυψη του μεσαιωνικού επιθαλάσσιου τείχου, στο οποίο βλέπετε αποκαθιστούμε τώρα με έργα αναστήλωσης και αποκατάστασης, και εν συνεχεία αποκαλύφθηκε ένα λουτρό αρκετά μνημειώδες, το οποίο χρονολογείται στο 16ο αιώνα. Είναι ένα από τα προημότερα λουτρά που αυτή την περίοδο έχουμε στην Λέσβο και σύμφωνα με τις φιλολογικές πηγές το λουτρό αυτό πρέπει να το έχει κατασκευάσει ο μεγάλος ναύαρχος του Οθωμανικού στόλου Χαϊρεντίν Μπαρμπαρόσα. Ο πολιτισμός, η άποψή μας, η φιλοσοφία μας είναι ότι ο πολιτισμός ανήκει σε όλο τον κόσμο, ανήκει σε όλες τις ηλικίες και ανήκει σε όλα τα βαλάντια. Όπως η παιδεία και η υγεία, ο πολιτισμός είναι ένα αγαθό το οποίο πρέπει να προσφέρεται με το ελάχιστο κόστος στον κόσμο και ο κόσμος να γίνεται κοινωνός μεγάλων πολιτιστικών δρόμενων, τα οποία δεν μπορεί σε άλλες περιπτώσεις, δεν θα μπορούσε πολλές φορές να τα παρακολουθήσει.
Στο αποστακτήριό μας, στο πλωμάρι της Λέσβου, βρισκόμαστε στον κόσμο του Ούζου, της ποτοποιίας Πλωμαρίου, Ισίδωρος Σαρβανίτης. Η ιστορία της ποτοποιίας ξεκινάει πριν από 130 χρόνια, εδώ στο πλωμάρι της Λέσβου, όπου ο Ισίδωρος Σαρβανίτης ξεκίνησε αυτή την ωραία μυστική συνταγή που εμφιαλώνουμε κάθε μέρα στα μπουκάλια μας. Η Λέσβος είναι το τρίτο μεγαλύτερο νησί της χώρας και ένας τόπος με τεράστια ιστορία. Έχει μια μοναδική γεωμορφολογία. Είναι ο τρίτος μεγαλύτερος παραγωγός πρόβειου γάλακτος στη χώρα. Έχει μια μοναδική ικανότητα η Λέσβος να συνδυάζει την απαράμιλη φυσική ομορφιά που της δίνει σημαντικές δυνατότητες και για την ανάπτυξη του τουρισμού, αλλά και έναν πάρα πολύ σημαντικό πρωτογενή τομέα. Η απόφαση να σπουδάσω γιατρός δεν ήταν μια απλή απόφαση, αλλά ήταν ένας όρκος πραγματοποίησης επιθυμίας του πατέρα μου από το κρεβάτι του πόνου, πάσχοντας ο ίδιος από σοβαρή καρδιακή νόσο και που με προέτρεψε να γίνω γιατρός καρδιολόγος. Ο κ. Μητσοτάκης είναι αρνητής της πραγματικότητας. Ο λόγος για τον οποίο βρισκόμαστε εδώ σήμερα συνδέεται με τα δύο μεγαλύτερα ίσως προβλήματα που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία. Και αυτά περιλαμβάνονται και στην επίσκεψη που είχαμε αυτές δύο μέρες. Το θέμα της υγείας και της πανδημίας και το θέμα της ακρίβειας που συνδέεται με την ενεργειακή κρίση. Για την εκπαίδευση, σας θυμίζω ότι είμαστε από τις τελευταίες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση στις δαπάνες για την παιδεία και την υγεία, αλλά πρώτοι στις δαπάνες για υπερεξοπλισμούς. Βλέπω και πιστεύω ότι η οικονομία, η αγροτική οικονομία στη Λέσβο, δεν φύνει, αλλά και δεν έχει και θεαματικά άλματα. Εξυγχρονίζεται μέσω προγραμμάτων, μέσω σχεδίων, μέσω εξέλιξης στις καλλιεργητικές φροντίδες και τακτική, αλλά υπάρχει ένα τέλμα το οποίο έχει να κάνει με πολλούς άλλους παράγοντες, όπως είναι η νησιωτικότητα, όπως είναι οι αποστάσεις μας από τα κέντρα κατανάλωσης, τα οποία σε κάποια προϊόντα δίνουν, έδωσαν, έχουν δώσει όθηση, γι' αυτό και το γάλα έγινε η κορονίδα των λεσβιακών αγροτικών προϊόντων. Να ευχηθώ σε καθέναν από εμάς και σε όλες τις οικογένειες και σε καθέναν ξεχωριστά καλά Χριστούγεννα και ευτυχισμένο το νέο έτος. Ένα νέο έτος που πρέπει να έχουμε μεγάλες ελπίδες ότι θα είναι ένα έτος αναγέννησης και μια ευκαιρία να αφήσουμε πίσω όλα τα κακά τα οποία κυριολεκτικά μας ταλαιπώρησαν τα προηγούμενα χρόνια εν ώψη της πανδημίας και της οικονομικής κρίσης. Θέλω να ελπίζω ότι με γνώμονα πάντα την υγεία θα υπάρξουν καλύτερες μέρες για όλους μας και ιδιαίτερα για το νησί μας. Χρόνια πολλά και καλή χρονιά λοιπόν. Το περιμένουμε και βέβαια θα προσπαθήσουμε και θα προσπαθούμε να μπει κάποια στιγμή το βαπόρι όλο το χρόνο. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Το που με εντυπωσίαζε είναι ότι το ρούχο έκρυβε πληροφορίες τόσο για την εθνικότητα όσο και για τη θρησκεία ή για τη κατάσταση της γυναίκας αν ήταν παντρεμένη ή αν είχε δύο παιδιά, αν είχε ένα παιδί, αν δεν είχε κανένα παιδί. Όλα αυτά ήταν γραμμένα πάνω στο ρούχο. Παραμένω με πάθος, με δύναμη, με όλες μου τις δυνάμεις, στηρίζω τις θέσεις και την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ, θα αγωνιστώ για να εφαρμοστούν και να πετύχουν και να περάσουν στην κοινωνία αυτές οι απόψεις. Οι απόψεις, ξαναλέω όμως, που έχουν να κάνουν όχι με την επιβολή των μηχανισμών, αλλά με την επιβολή της ιδεολογίας εκείνης που κατά τη γνώμη μας ως αριστεροί άνθρωποι είναι αυτή που δίνει λύση και διέξοδο στα προβλήματα της κοινωνίας. Σε αυτό το κομμάτι θα είμαι πάντα παρούσα. Στο κομμάτι των μηχανισμών θα είμαι πάντα παρούσα. Η Λέσβος είχε και έχει ακόμη βέβαια μια μεγάλη μουσική παράδοση που οι ρίζες της είναι απέναντι στα παράλια της Μικράς Ασίας. Και πιστεύω ότι η μουσική της έχει πολύ μεγάλο πλούτο η Μυτιλίνη, η Λέσβος δηλαδή, γιατί υπήρξαν και πάρα πολλές μουσικές οικογένειες που διατήρησαν αυτή τη μουσική στο νησί μας.
Είμαστε αυτή τη στιγμή στη φάση, μια όρημη φάση σχεδιασμού του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027. Όντως, με βάση το πρώτο σχέδιο που έχει φύγει προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον προϋπολογισμό, είναι αυξημένο κατά 39% σε σχέση με το προηγούμενο ΕΣΠΑ 2014-2020. Μιλάμε για έναν προϋπολογισμό που αγγίζει τα 373 εκατομμύρια ευρώ. Το υποσυνείδητο, αυτή η μικρή αποθηκούλα του μυαλού μας που εκεί πέρα πετάμε ουσιαστικά ότι δεν θέλουμε να θυμόμαστε, ότι μας πληγώνει, ότι μας δημιουργεί έτσι αμαυρίλα στη ψυχή. Κρατάει δηλαδή αυτή η μικρή αποθηκούλα ότι δεν θέλουμε να θυμόμαστε.